Boxers, τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Καλώς ορίσατε σε ένα επεισόδιο της σειράς σύνθεση υπολογιστών, το οποίο έχω να πω μέχρι στιγμής. Έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές, το οποίο μέχρι στιγμής θέλω να ξεκινήσω κάτι καινούριο, επειδή δεν βρίσκω καθόλου το χρόνο, τον απαιτούμενο χρόνο για να μπορέσω, ας πούμε, να συνθέσω ορισμένα κομμάτια και να βγάλω ορισμένα γραφικά που έβγαζα και εφέ, ας πούμε, κάποτε. Οπότε από εδώ και πέρα ξεκινάμε κάτι νέο όσον αφορά τη σύνθεση υπολογιστών. Οι εικόνες θα παρουσιάζονται κανονικά, ο μάγος είναι ακριβώς από κάτω μου, ο οποίος θα μας φέρνει κάθε φορά αυτά που θα του λέω, θα τα εξηγούμε όσο μπορούμε τέλος πάντων και θα συνεχίσουμε. Είναι, ας πούμε, αυτό το καινούργιο πράγμα που κάνουμε είναι κάτι καινούργιο, παρόμοιο σαν αυτό που κάναμε παλιά, απλά δεν έχει πιο πολύ αυτά τα εφέ που υπήρχαν κάποτε. Θα είναι κάτι λίγο πολύ απλό για να γίνονται κάτι ωραίο και εύκολο και χρήσιμο και πάρα πολύ ξεκούραστο, σαν μικρό επεισόδιο και για μένα και για εσάς, εντάξει παιδιά. Οπότε, σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε πιο πολύ για το ωραίο μας το κουτί, το Be Quiet Pure Base 500 MIDI Tower. Είναι ένα μικρό κουτάκι MIDI Tower, το οποίο αυτό βοηθάει πιο πολύ ώστε να συνδυάζει προσαρμόσιμα και αθόρυβα χαρακτηριστικά με συμπαγή και εκλεπτισμένη σχεδίαση με ένα πλευρικό παράθυρο tempered glass, δύο προεγκατεστημένους ανεμιστήρες και pure wings, δύο pure wings στα 140 mm, ας πούμε, αυτοί είναι οι ανεμιστήρες μας, με μονοτικά στρώματα, υποστήριξη υδρόψυξης στα 360 mm, διάφορες επιλογές για την εγκατάσταση έως και 5 SSD συνολικά. Και βοηθάει πιο πολύ ακόμα και στην εύκολη εγκατάσταση PSU από το πίσω μέρος, αλλά και δυνατότητες δρομολόγησης των καλωδίων για την τακτοποίηση του εσωτερικού. Αυτό το παιδιά, αυτό το κουτί πιο πολύ μου θυμίζει, ας πούμε, κάτι παλιά NZXT, το οποίο είχα παρουσιάσει πολλές στις θέσεις υπολογιστών, το οποίο βέβαια αυτό σαν μαύρο βέβαια το χρώμα, εντάξει, κλασικό, το μαύρο μου αρέσει, έχει και το παραθυράκι όπως έχει και το δικό μου εδώ πέρα. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσει ότι μπορείς να τακτοποιήσεις, ας πούμε, τα γαλούδια σου μέσα και να φαίνεται πάρα πολύ όμορφο σαν εικόνα, το βλέπει κάποιος. Και πάνω απ' όλα, ας πούμε, βοηθάει πιο πολύ, τους ώστε και από την πίσω μεριά αντί πιο πολύ να συσσωρεύεις τα καλώδια πίσω και να μπορέσεις με ευκολία να κλείσεις το πίσω μέρος του κουτιού με ευκολία να το βιδώσεις, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, τους ώστε να τακτοποιήσεις πιο πολύ εύκολα τα καλώδια του. Εντάξει, παιδιά. Έχει επιπλέον, ας πούμε, αυτό κουτί εσωτερικές θύρες, 2-3,5 θύρες εσωτερικές και 5-2,5 εσωτερικές θήκες. Έχει ακόμα, ας πούμε, πιο πολύ θέσεις για να βάζεις επιπλέον ανεμιστήρες μέσα σε αυτό κουτί. Έχει 3 μπροστινές θέσεις για ανεμιστήρες, 1 στην πίσω θέση και 2 στην άνω θέση. Αυτό βέβαια στη 2 στην άνω θέση βοηθάει τους όσο πιο πολύ να φιλοξενήσει μια ωραία ψύχτρα, ας το πούμε έτσι, με διπλό ανεμιστήρα. Εντάξει, παιδιά. Μέσα σε αυτό το κουτί πιο πολύ θα βάλουμε μια ωραία μητρική πλακέτα, η οποία είναι η Asus Prime H610MR D4 Motherboard Micro 8ATX. Ωραία, ας πούμε, εκεί πέρα μητρική πλακέτα. Μεν μικρή, προσπαθώ, ας πούμε, πιο πολύ να βάλω κάτι πιο ωραίο και χρήσιμο για να μας έρθει και λίγο πιο φτηνά στο τέλος, ας πούμε, αυτό το κουτί, η σύνδεση που θα κάνουμε τέλος πάντων. Αυτή η μητρική πλακέτα πιο πολύ θέλει να βάλουμε σαν RAM DDR4 σε μνήμη, το οποίο αυτή η DDR4 έχει μόνο 2 slots για να βάλουμε αυτές τις RAM τέλος πάντων. Έχει ένα PCI Express το οποίο φιλοξενεί οποιαδήποτε κάρτα γραφικών εμείς θέλουμε, 4 SATA για να κάνουμε οποιοσδήποτε συνδέσεις θέλουμε και έχει ακόμα και μια θύρα M2 για να βάλουμε, ας πούμε, ένα μικρό πλακετάκι SSD για πιο πολύ γρήγορες ταχύτητες. Έχει δύο θύρες, έχει δύο θύρες USB 2.0 και δύο θύρες USB 3. Το οποίο το USB 3 είναι πιο πολύ για ούτως ώστε ο καθένας να μπορεί να βάλει οποιοδήποτε ταχύτητα να συνδέσει με αυτό και να κάνει πιο πολύ ταχύτατα τις μεταφορές του ή οτιδήποτε άλλο θέλει να κάνει σε ταχύτητα πιο καλύτερα, ας το πούμε έτσι. Θέλω να βάλω σε αυτό πιο πολύ ένα ωραίο επεξεργαστή, ο οποίος είναι ο Intel Core J5 12400F 2.5Hz ταχύτητα. Επεξεργαστής εξαπήρινος. Πολύ καλός επεξεργαστής, ο οποίος, ας πούμε, η μέγιστη συχνότητά του φτάνει μέχρι 4,4 GHz και στην ουσία πιο πολύ έχει και μια μνήμη cache στα 18 MB. Πιο πολύ συνιστώ, ας το έχουμε όσον αφορά πιο πολύ με την ταχύτητα το οποίο, ας πούμε, έχει αυτός ο επεξεργαστής. Όσους θέλουν να το τραβήξουν το σκηνή, μπορούν να του κάνουν ένα overclock, να του αυξήσουν και άλλη ταχύτητα. Εγώ δεν το θέλω. Π.χ. ο επεξεργαστής μου εμένα, ο οποίος έχω μέχρι στιγμής, και αυτός μπορεί να γίνει overclock.
Είναι και αυτός εξάπεινος ο δικός μου, αλλά δεν το συνιστώ πιο πολύ. Αν θέλει οποιοδήποτε σου ξαναλέω να τραβήξει το σκηνή και ας πούμε, να το φτάσει στα άκρα και να έχει πιο πολλές ταχύτητες, να τον κάψει, να τον κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Εγώ πιο πολύ θα συνιστούσα να τον αφήσουμε με την ταχύτητά του, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής. Εντάξει, παιδιά, θέλω να πω το εξής, ότι είπα πριν ότι χωράει από την πάνω μεριά του κουτού στην πάνω μεριά του κουτού στην οροφή εκεί πέρα δύο αναμνηστήρες, οι οποίοι αυτοί θα μας βοηθήσουν. Υπάνομαι για να φιλοξενήσουμε μια ωραία ψύχτρα για να βοηθήσουμε τον επεξεργαστή μας, ούτως ώστε να μην υπερθερμανθεί. Θα βάλουμε την ψύχτρα μας, την Enermax Aqua Fusion ADU υδρόψυξη επεξεργαστής διπλού ανεμιστήρα. Πολύ καλή ψύχτρα, της Enermax βέβαια. Διπλός ανεμιστήρας, οι στροφές του ανεμιστήρα της είναι 2000 RPM και τα επίπεδα θορύβου της είναι στα 32,6 dB. Κοιτάξτε να δείτε, και εγώ είχα μια ψύχτρα. Απλά στην ουσία είχε τα ανεμιστηράκια του, παρήχαν θόρυβο. Οποιοδήποτε ας πούμε θέλει να μειώσει λίγο το θόρυβο, μπορεί να αλλάξει τα ανεμιστηράκια. Αν θέλει να βάλει οποιοδήποτε της επιλογής του. Π.χ. εγώ έχω μια ψύχτρα στον υπολογιστή μου εδώ πέρα. Είχε τα ανεμιστηράκια της και έβαλα πιο πολύ τα νοκτουά του, ώστε να έχει πιο πολύ ταχύτητα στις στροφές του ο ανεμιστήρας και λιγότερο θόρυβο. Εντάξει, ούτως ώστε αν εγώ θέλω να κάνω κάτι που θα θέλει μεγάλη επεξεργασία, να βοηθάμε τον επεξεργαστή μου. Να βοηθάω τον επεξεργαστή μου τόσο ώστε να μην υπερθεμάθει. Εντάξει, παιδιά. Τώρα, ακούστε τι γίνεται. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να βάλω μέχρι στιγμής, για να δούμε τι παίζω, γιατί τα έχω γράψει εδώ πέρα όλα. Ναι, η RAM. Η RAM η οποία μέχρι στιγμής έχω επιλέξει για να βάλω σε αυτή τη σύνθεση είναι μια RAM που έχω βάλει και στο κάτω μου εδώ πέρα το PC, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ταχύτητα, στα παιχνίδια και όλα αυτά. Είναι η Kingston Fury Beast RGB στα 16GB DDR4 RAM. 16GB, μια χαρά είναι. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Fury Beast βέβαια είναι και RGB. Μπορείς ας πούμε οπωσδήποτε, όχι οπωσδήποτε, όποτε θες, όποτε θέλετε, να αλλάξει το φωτισμό. Τον RAM αυτό είναι και κάνει και ένα κολπάκι με τα φόντα εκεί πέρα, ώστε να είναι και πιο πολύ ωραίο στο γούστο στο μάτι. Μιας και που έχουμε και το παράθυρο, να φαίνεται πιο ωραίο. Αλλά για μας η ταχύτητα που φτάνουν οι RAM αυτές είναι στα 3600 MTS. Που σημαίνει ότι είναι ιδανικές πάρα πολύ για gaming, οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ ώστε να μπορέσουν, ας πούμε, οποιοδήποτε ανοίγει ένα παιχνίδι, να τον βοηθήσουν, ας πούμε, να μπορέσει να παίξει ωραία, άνετα και όμορφα. Εντάξει, είναι μεν όχι πολύ απαιτητικές, ούτε και πάρα πολύ κακόβουλα, ας το πούμε. Είναι κάτι από το μέτριο προς το καλύτερο. Εντάξει, παιδιά, αυτό έχω να πω. Τώρα, στη συνέχεια, το ψιλοακριβούτσικο σε όλη αυτή τη σύνθεση είναι, ας πούμε, πιο πολύ. Είπαμε, ο επεξεργαστής είναι ακριβούτσικος. Ό,τι μπορούσα έκανα. Και ας πούμε και στο μετέπειτα, το πιο ακριβούτσικο ακόμα πράγμα στη σύνθεσή μας είναι η κάρτα γραφικών. Στην κάρτα γραφικών επέλεξα μια ωραία MSI GeForce RTX 3050 8GB GTDR6 Ventus 2X Overclocked. Ακούστε τι γίνεται, είναι ωραία κάρτα γραφικών για απαιτητικούς, αν όχι πάρα πολύ, για όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κουτάκι ωραία και όμορφα να παίξουν ένα ωραίο παιχνίδι. Μπορεί να παίξει οποιοδήποτε παιχνίδια. Σου παρέχει πιο πολύ μια μνήμη στα 8GB, έχει μια μέγιστη ανάλυση στα 7680 μέχρι επί, έχει μια μέγιστη ανάλυση στα, πόσο λέω, στα 6780 επί 4320. Τώρα, το μήκος της κάρτας αυτής είναι 2,35 mm. Το κουτί σου χωράει 2,95, χωράει μες το κουτί αυτό. Και έχει στην ουσία 3 display ports και ένα HDMI. Το τροφοδοτικό βέβαια που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για αυτήν την κάρτα γραφικών μας είναι στα 550 W. Εντάξει, παιδιά. Γιατί έχει απαιτήσεις, θέλει και τη σύνδεσή της ώστε να μπορέσει, ας πούμε, πιο πολύ να βοηθήσει το τροφοδοτικό την κάρτα για να παίξει. Μπορεί να την κάνει το overclock, ούτως ώστε μέχρι ένα όριο για να μην κρασάρει. Αλλά παίζει, δεν μπορώ να το έχω μπροστά μου να λέω, απλά το έχω δει, ας πούμε, στο ίντερνετ τι σου η κάρτα είναι. Παίζει τα παιχνίδια. Όποιος θέλει να παίξει οποιοδήποτε παιχνίδι, μπορεί να τα παίξει όσο γουστάρει. Και στην ουσία είναι μια ώρα, ας πούμε, MSI με το δράκο. Αυτή είναι η κάρτα με το δράκο, η μαύρη μας η κάρτα αυτή εκεί πέρα, η οποία βέβαια μπορεί να γίνει και overclocked, αλλά ξαναλέω, πιο πολύ μέχρι ένα όριο για να μην κρασάρει και την κρατάτε όσο θέλετε για να μπορείτε να παίξετε οποιοδήποτε παιχνίδι θέλετε, ακόμα και με τα νέα μεταγενέστερα παιχνίδια τα οποία έχουν βγει. Εντάξει, παιδιά, τώρα θέλουμε τη ΔΕΗ μας στο κουτί, ούτως ώστε να μπορέσει να τροφοδοτήσει με ρεύμα οτιδήποτε έχουμε βάλει μέσα στο κουτί μας. Έχω επιλέξει εγώ και ο μάγος ένα τροφοδοτικό, το Cooler Master MWE Gold 650 Full Modular Version 2 στα 650W. 650W. Τα 550 έχουμε δεσμευμένα, ούτως ώστε να τα βάλουμε για την κάρτα γραφικών.
full modular, επιλέγω ό,τι καλώδιο θέλω για να το βάλω μέσα, δεν τα έχει σωματωμένο μέσα στο χωρητικό μας. Μπορούμε να βγάλουμε και να βάλουμε οποιοδήποτε καλώδιο εμείς θέλουμε και πάνω απ' όλα είναι 80 plus gold κατηγορία, ώστε στην ουσία πιο πολύ να μας βοηθήσει να κάνουμε μια αυτοοικονομία στη ΔΕΗ μας. Και επιλέγω Cooler Master γιατί και Cooler Master έχω κάτω στο δικό μου και πάντοτε δεν ξέρω αν ισχύει όχι. Εγώ μέχρι στιγμής έτσι όπως το έχω δεν έχω καθόλου θόρυβο, δεν ακούω καθόλου θόρυβο όσον αφορά τα Cooler Master. Δεν ξέρω και τα άλλα τροφόδια τι γίνεται. Θα το ψάξω πιο πολύ στην ουσία και να προτείνω κάτι άλλο μέχρι στιγμής σαν σύνθεση υπολογιστών. Και τα δύο τελευταία πραγματάκια που θέλω να βάλω είναι το εξής. Είπαμε ότι έχει πάνω η μητρική πλακέτα μας σε μια θέση για M2 θύρα, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει πιο πολύ μια πλακέτα SSD. Έτσι εγώ και ο Μάγος προτείνουμε ας πούμε πιο πολύ τον Samsung 980 Pro SSD στο 1TB χώρο M2 NVMe PCI Express 4.0. Τι εννοώ με αυτό? Είναι ένα Samsung ο οποίος μέχρι στιγμής σου παρέχει τις μέγιστες ταχύτητες ούτως ώστε να μπορούν ας πούμε πιο πολύ τα Windows σου να ανοίγουν ταχύτατα και πιο πολύ ακόμα και τα παιχνίδια τα οποία ας πούμε εσύ επιλέγεις να τα εγκαταστάς μέσα να έχεις τον απαραίτητο χώρο για να μπορείς ας πούμε ωραία και εύκολα να ανοίγουν και να κάνουν, γρήγορα τα loading και τις επεξεργασίες τους. Και στην ουσία το τελευταίο πράγμα που βάζω πάντοτε μέσα είναι ας πούμε πιο πολύ ένας terabyte Western Digital στον 1TB, είπα, Carvian Blue, ο οποίος ας πούμε πιο πολύ το βάζω σε κάθε σύνθεσή μου, σε κάθε σύνθεσή μου, το σώσει πιο πολύ να έχουμε ένα storage χώρο για να μπορέσουμε και μέσα να βάζουμε τα απαραίτητα αρχεία μας, τις εργασίες μας, να έχουμε ένα αποθηκευτικό χώρο για να βάζουμε και μέσα να τα οργανώνουμε ωραία και όμορφα. Μην τα βάζουμε όλα σε έναν SSD, όλα σε έναν σκληρό δίσκο, να τα βάζουμε σε έναν εφεδρικό για να κάνουμε πιο εύκολο, να κάνουμε πιο εύκολα χώρο στον υπολογιστή μας και να τα έχουμε όλα τακτοποιημένα. Απλά λέω το εξής, ο SSD θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να παίξουμε ό,τι παιχνίδια θέλουμε, αλλά βέβαια με όλη αυτή την επιλογή και με αυτή την καταγραφικών και με αυτό το φωτικό και με αυτό το SSD πιστεύω παιδιά ότι ο καθένας μπορεί να κάνει οποιαδήποτε εργασία θέλει, να παίξει τα παιχνίδια του και στην ουσία πιο πολύ να κάνει οποιαδήποτε εργασία και αυτό το κουτί να μείνει για πολύ καιρό. Π.χ. εγώ το δικό μου το έχω μέχρι στιγμής 8 χρόνια και κάτι παραπάνω. Κοντεύω την δεκαετία. Βέβαια, εγώ έχω μέσα παπάδες, ας το πούμε έτσι. Έτσι, για οποιοδήποτε ας πούμε gamer που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα και θέλει να κάνει ας πούμε μια αρχή σε αυτόν τον κόσμο ας πούμε των gamers και να γίνει YouTuber κτλ. Ή να κάνει οποιοδήποτε άλλη εργασία και ενός θέλει, προτείνω αυτό το κουτί. Το οποίο μέχρι στιγμής δεν θέλω να πω την τιμή του κάθε ενός προϊόντος. Απλά το σύνολο που λέμε σε κάθε τέλος μιας σύνθεσης υπολογιστών είναι στα 985 ευρώ. Όλο αυτό το κουτί κοστίζει μαζί με αυτά που βάλαμε μέσα 985 ευρώ. Οθόνη και τέτοια κτλ. Είναι μέχρι στιγμής στην επιλογή του καθένα. Δεν επιλέγω οθόνη. Η οθόνη μπορεί να είναι της επιλογής του καθενός. Εμείς θέλουμε πιο πολύ αυτά τα οποία βάζουμε μέσα στο κουτί μας να χρησιμεύουν ούτως ώστε εμείς να κάνουμε τις δουλειές μας ωραία, όμορφα και σωστά. Και να έχουμε και παράλληλα και την διασκέδασή μας με τα παιχνίδια που θέλουμε εμείς να παίξουμε. Ούτως ώστε εμείς να μπορούμε να παίζουμε οποιοδήποτε παιχνίδι εμείς θέλουμε. Εντάξει, παιδιά, αυτά λοιπόν για σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο κουτί. Ήταν το κουτί μας το Be Quiet Pure Base 500 MIDI Tower. Είπαν ότι μείνει στα 985 ευρώ. Το οποίο μέχρι στιγμής έχω να πω είναι ωραίο κουτί. Δηλαδή, και εγώ αν ξεκίναγα ας πούμε τώρα και να ξεκινήσω να φτιάξω κουτί κτλ. Για να μπορέσω να ξεκινήσω να παίζω παιχνίδια κτλ. Θα έφτιαχνα αυτό το κουτί. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο. Οργανωτικό, έχει τους χώρους του, έχει την τακτοποίηση που μπορείς να κάνεις μέσα στο cable management οποιοςδήποτε που θέλει να φτιάξει αυτό το κουτί κτλ. Και στην ουσία είναι η αρχή του κάθε gamer, του κάθε youtuber και του κάθε ανθρώπου ο οποίος κάνει τις εργασίες του στο PC του. Του παρέχει τη φροντίδα του, τη διασκέδασή του κτλ. Εντάξει παιδιά, αυτό έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτό ήταν το σημερινό μας το επεισόδιο, το οποίο μέχρι στιγμής είναι μια νέα αρχή όσον αφορά τις συνθέσεις υπολογιστών, γιατί ξανά, όπως είπα και στην αρχή του βίντεό μας, μέχρι στιγμής επειδή δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο, έχω πολλά πράγματα να κάνω, από εδώ και πέρα λίγο τα εφέ όσον αφορά τις συνθέσεις υπολογιστών δεν θα είναι τα ίδια όπως ήταν κάποτε, θα είναι λίγο πιο, όχι πιο φτωχά, λίγο πιο συντηρήσιμα, για να είναι ας πούμε το κάθε επεισόδιο γρήγορο, εύκολο και απλό και για εσάς να είναι ξεκούραστο και για μένα το ίδιο επίσης. Εντάξει παιδιά, αυτά λοιπόν για σήμερα. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ και ο Μάγος τώρα θα φύγουμε για να πάμε να βρούμε και άλλα πράγματα κάποια στιγμή. Ώστε κάποια στιγμή να σας ξαναπαρουσιάσουμε ένα ακόμα επεισόδιο της σύνδεσης υπολογιστών. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν αυτά. Λοιπόν, τα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας και καλή συνέχεια.